Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας είναι η συνολική στρατηγική του Υπουργείου Εξωτερικών για το πώς παρουσιάζουμε την επιχειρηματικότητα σε άλλες χώρες, είτε για να προσελκύσουμε επενδύσεις, είτε για να προωθήσουμε τις εξαγωγές μας. Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει δράσεις σε 46 χώρες σε όλο τον κόσμο, και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να οργανώνει και να ε, δημιουργεί τις συνθήκες που θα μπορούμε ουσιαστικά οργανωμένα και συντεταγμένα να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο είναι μόνο ένα πρώτο βήμα προς μία ολοκληρωμένη στρατηγική που θα μπορούμε πραγματικά να θέτουμε φιλόδοξους στόχους για το πώς μπορούμε να διεισδύσουμε σε νέες αγορές, για το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για να προσελκύσουμε επενδύσεις στους τομείς που θέλουμε και να πετύχουμε το παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε για τη χώρα μας. Οι εξαγωγές μας αυτή τη στιγμή κατά 50% και περισσότερο, προωθούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης συνολικά, με πρώτες τις γειτονικέ μας χώρες, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Πολύ σημαντικέ είναι οι εξαγωγές μας και στη Γερμανία και βέβαια στη γειτονική μας Τουρκία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να διεισδύσουμε σε μεγάλες αγορές όπως είναι οι ασιατικές αγορές, η αγορά της Ινδίας, οι αγορές όπως είναι η Κορέα και η Ιαπωνία. Έχουμε πολύ μεγάλη δυνατότητα να διεισδύσουμε στην Αφρική και βέβαια ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξαγωγών μας πάει στην Αμερικανική Ήπειρο, στον Καναδά και στις Ηνωμένε Πολιτείε που είναι κύριος εταίρος μας. Οι εξαγωγές μας ως προς τους τομείς εξαγωγών, πρώτα είναι τα πετρελαιοειδή, αλλά πολύ μεγάλο ρόλο και σημασία έχουν τα προϊόντα τροφίμων και ποτών, η αγροδιατροφή συνολικότερα, μάλιστα προωθούμε και την έννοια της ελληνικής μεσογειακής διατροφής. Και τον τελευταίο καιρό δίνουμε έμφαση σε νέες τεχνολογίες, σε υπηρεσίες πληροφορικής, σε βιοτεχνολογία, σε ναυτιλιακό εξοπλισμό ε, με συνδυασμό με τεχνολογία. Είναι τομείς οι οποίοι μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη και να δημιουργήσουν μια πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας. Ε, προφανώς αυτή τη στιγμή και ο τουρισμός παίζει, οι εξαγωγές υπηρεσιών τουρισμού παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και θα συνεχίσουν να παίζουν στην ελληνική οικονομία. Το 2022 ήταν μια χρονιά στην οποία ξεπεράσαμε τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές και ήταν πραγματικά ρεκόρ σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι εξαγωγές σημειώνουν αλλεπάλληλα ρεκόρ τα 2 3 τελευταία χρόνια αλλά και συγκριτικά με παλαιότερες χρονιές προ-COVID. Είναι πραγματικά ε, σημαντικό το ότι μπορούμε και παρά την κρίση, παρά την πανδημία, παρά την ενεργειακή κρίση, οι ελληνικές εταιρείες να παρουσιάζουν δυναμική, να επιβιώνουν, όχι μόνο, αλλά να αυξάνουν και τις εξαγωγές τους, δυναμώνοντας έτσι και την παρουσία τους συνολικά στην ελληνική οικονομία. Το 22 όντω σημειώσαμε ρεκόρ 20 ετία στι άμεσε ξένε επενδύσει. Ξεπεράσαμε τα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μπορώ να πω το ότι οι προοπτικέ είναι ακόμα καλύτερε στη λογική ότι διεθνεί οίκοι μας αναβαθμίζουν συνεχώ. Τα διεθνή μέσα, Financial Times, Bloomberg, μιλάνε για την Ελλάδα στου 10 καλύτερους επενδυτικού προορισμού στον κόσμο και σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης τη στιγμή που είμαστε σε μια φάση που οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές, ένα φιλοεπενδυτικό κλίμα το οποίο οφείλεται τόσο στην ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών και διαδικασιών, όσο και στην επιτάχυνση που προβλέπεται και στο δικαστικό μας σύστημα και στη δικαιοσύνη, που είναι ίσως το μοναδικό αγκάθι που έχουμε αυτή τη στιγμή, και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν γίνει συνολικά και στην πολιτική σταθερότητα, και στην προσέλκυση και στο brain gain που κάνουμε, γιατί το ανθρώπινο δυναμικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση επενδύσεων, είναι συνολικά... Η οικονομία της χώρας να παρουσιάζει μια σταθερότητα, να μπορεί να είναι ευέλικτη και να μπορούμε να μην, να μην αλλάζουμε συνεχώς. Οι αλλαγές στη φορολογία είναι επίσης κάτι που έχει βοηθήσει στο να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και αυτό το εισπράττουμε. Έχω να σας πω ότι ταξιδεύοντας με το Enterprise Greece σε διεθνείς εκθέσεις για προσέλκυση επενδύσεων, το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το πώς ήταν μερικά χρόνια πριν. Είναι ε, εντυπωσιακό το ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έρχονται και να μας δίνουν συγχαρητήρια για τη βελτίωση που έχει παρουσιάσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα ε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ και καταλαβαίνουμε ότι πέρα από τους κλασικούς τομείς του τουρισμού και των ακινήτων... Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την ενέργεια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ιδιαίτερα. Μάλιστα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με την πρόσφατη νομοθεσία για ενίσχυση των αιωλικών πάρκων των θαλάσσιων. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε τομείς όπως είναι τα φάρμακα, η βιοτεχνολογία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες με πολύ μεγάλες επενδύσεις να σημειώνονται ήδη σε κέντρα όπως είναι η Pfizer, η Microsoft, η Facebook, επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει, πολύ μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες τραβούν ακόμα περισσότερες επενδύσεις σε αυτό το τομέα και από άλλες μεγάλες εταιρείες. Τις περισσότερες φορές οι χώρες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν είναι είτε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, είτε όπως είναι η Γερμανία που έχει και το μεγαλύτερο μέρος ουσιαστικά. Τελευταία έχουμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Αυστραλία που συνεχώς αυξάνονται τα επενδυτικά κεφάλαια που έρχονται στη χώρα μας και βέβαια επενδύσεις από τις Ηνωμένες Αμερικής. Αυτό που έχουμε ως στόχο είναι να μην έχουμε χώρες στόχους, αλλά συνολικά η Ελλάδα να είναι η φιλοεπενδυτική εκείνη η χώρα που θα έχει τις συνθήκες και θα μπορεί να προσελκύσει και να αξιοποιήσει το δυναμικό που έχει ως μια χώρα σε ένα σταυροδρόμι τριών υπήρων, που δίνεται έμφαση ιδιαίτερα τελευταία ακόμα και στην ανάπτυξη της Ελλάδας ως κέντρο logistics, ως διαμετακομιστικό κέντρο για τη διακίνηση προϊόντων ανάμεσα σε αυτές τις τρεις υπήρους, Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Η αγροδιατροφή είναι ένα σημαντικός παράγοντας πραγματικά για την οικονομία της Ελλάδας, με πολλά περιθώρια ακόμα περαιτέρω ανάπτυξης. Η ελληνική διατροφή είναι ε, ένα παράδειγμα προς μίμηση τόσο για την ευεξία συνολικά και την καλή υγεία, όσο και ως προϊόντα ιδιαίτερα νόστιμα. Έχουμε το εξαιρετικό προνόμιο οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα να μπορούν να γεύονται τα προϊόντα μας και άρα ουσιαστικά να μπορούν να γυρίζουν πίσω στις χώρες τους και να τα αναζητούν. Ε, έχοντας εξοικειωθεί και έχοντας ουσιαστικά έρθει σε επαφή με αυτά τα προϊόντα, έρχεται μια πρώτη επαφή, μια διαφήμιση, μπορώ να πω, των ελληνικών προϊόντων και μπορούμε να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο ε, αυτό το κανάλι, ώστε να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας στα προϊόντα, ήδη τα αγροτικά προϊόντα σε λάδι, φέτα, και αρκετά φρούτα έχουν μεγάλη, μεγάλα, παρουσιάζουν μεγάλα νούμερα στις εξαγωγές τους. Έχουμε όμως ακόμα περισσότερα περιθώρια γιατί η τυποποίηση των ελληνικών προϊόντων μπορεί να βελτιωθεί, η μεταποίησή τους και να ενισχύσουμε έτσι και το βιομηχανικό κομμάτι της Ελλάδας και να προωθήσουμε και τις εξαγωγές μας. Ειδικά γίνονται προσπάθειες και στο χώρο των νοποιών, γιατί έχουμε εξαιρετικά κρασιά, τα οποία με κατάλληλη προβολή μπορούν να προωθηθούν και να αυξηθούν οι εξαγωγές τους. Αυτό που σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι για να μπορούμε να έχουμε περισσότερες εξαγωγές αυτών των προϊόντων θα πρέπει σίγουρα να στηρίξουμε την παραγωγή τους γιατί δεν έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή σε εξαιρετικά προϊόντα που θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερο ώστε να ανταποκρίνομαστε και σε μεγαλύτερες αγορές. Τα ακίνητα και ιδιαίτερα τα τουριστικά ακίνητα, όσο αναπτύσσεται και ο τουρισμός μας, αναπτύσσονται και οι επενδύσεις που έρχονται στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα. Η ιδιαίτερα η νομοθεσία που η ε, τελευταία έχει γίνει και για τα τουριστικά θέρετρα και συνολικά για τη διευκόλυνση, έχει δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που επιτρέπουν να προσελκύουμε όχι μόνο για ξενοδοχεία, αλλά και για τουριστική κατοικία και έτσι βλέπουμε ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων και ειδικά ως enterprise για στρατηγικές επενδύσεις σε αυτό το τομέα. ιδιαίτερη ανάπτυξη μπορούν να έχουν στην Ελλάδα όσο αναπτύσσεται συνολικά η οικονομία της χώρας και σε επαγγελματικά ακίνητα σε ακίνητα τα οποία είναι γραφεία, καταστήματα κτλ. Βιομηχανικά ακίνητα συνολικά, αλλά και ιδιαίτερα ακίνητα που βοηθούν στην Ελλάδα να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο. Όσο αυτή η πλευρά της οικονομίας αναπτύσσεται, τόσο μεγαλύτερες επενδύσεις προσελκύουμε σε αυτό το τομέα. Συνολικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική και ο κλάδο των ακινήτων είναι πολύ σημαντικό γιατί ακριβώ μπορεί και υποστηρίζει και την ελληνική βιομηχανία και το κλάδο των δομικών υλικών. Άρα από την στρατηγική μας συνολικά είναι ένας κλάδος προτεραιότητας. Από τα ταξίδια μας στο εξωτερικό, και με το Enterprise Greece αλλά και με επιχειρηματικές αποστολές είτε παρουσία του Πρωθυπουργού είτε μόνιμα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το ενδιαφέρον που ε, παρουσιάζουν οι ξένες χώρες για την Ελλάδα ε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η εικόνα της χώρας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Όλοι πια αντιμετωπίζουν την Ελλάδα όχι ως ουραγό των εξελίξεων αλλά πρωταγωνιστή. Οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μας θαυμάζουν για την πρόοδο που έχουμε ε, σημειώσει και μάλιστα πια όλες οι προτάσεις που κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακούγονται με διαφορετικό τρόπο και είναι όλοι πρόθυμοι και να συνεργαστούν μαζί μας και να ακολουθήσουν το δικό μας παράδειγμα, αλλά και συνολικά και δύσκολες χώρες όπως είναι η Ιαπωνία. Ε, στο πρόσφατο ταξίδι που κάναμε με τον Πρωθυπουργό τον Ιανουάριο, ε, σημειώθηκε πάρα πολύ μεγάλη έτσι, ε, ανταπόκριση και υποδοχή στην αξιοπιστία της χώρας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορούμε να έχουμε και πρέπει να το ενισχύσουμε για να μπορούμε ακριβώς να, να συνεχίζουμε την καλή εικόνα. Ένας ξένος επενδυτής που θέλει να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, σίγουρα σαν πρώτο βήμα πρέπει να έρθει σε επαφή με το Enterprise Greece, που είναι ουσιαστικά το one-stop-shop για την υποδοχή ξένων επενδύσεων. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πορτφόλιο σε μεγάλο έυρος αντικειμένων και πιθανών επενδύσεων και βέβαια η καθοδήγηση, που ανάμεσα σε πολλές υπηρεσίες του δημοσίου, το Enterprise Greece μπορεί να δώσει την καθοδήγηση που χρειάζεται για το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και τις δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν. Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο στο πώς υποδεχόμαστε τους επενδυτές, γιατί και το νομικό πλαίσιο μπορεί να γίνει πιο σαφές και πιο ξεκάθαρο και να απλοποιηθεί και μπορούμε να πούμε ότι και εμείς σαν Enterprise Greece μπορούμε να βελτιωθούμε στις υπηρεσίες που παρέχουμε σε έναν επενδυτή. Γενικά πάντως μπορώ να πω το ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε παλαιότερα ένας επενδυτή σε μεγάλο βαθμό έχουν αντιμετωπιστεί και αυτό που εισπράττουμε από τους επενδυτές μέχρι τώρα είναι μια βελτιωμένη εικόνα της χώρας. Για να γίνει κάποιος εξαγωγέας υπάρχουν πάρα πολλά βήματα που μπορεί να ακολουθήσει. Στο Enterprise Greece παρέχουμε σεμινάρια για τους εξαγωγείς, για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τις διαδικασίες. Επίσης, αν ο εξαγωγέας ξέρει ήδη και έχει αποφασίσει σε ποιες αγορές θέλει να διεισδύσει, μπορεί να έρθει κατευθείαν σε επαφή με τα γραφεία εμπορικών και οικονομικών υποθέσεων στη χώρα αυτή που παρέχει η χώρα μας, στις πρεσβείες μας και να πάρει πολύ συγκεκριμένες, όχι μόνο πληροφορίες και αναλύσεις για την αγορά της χώρας αυτής, αλλά και επαφές με επιμελητήρια και εταιρείε που θα μπορούσαν ουσιαστικά να του φανούν χρήσιμες σε συνεργασία. Υπάρχει επίσης το agora.mfa.gr που είναι η διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών που παρέχει πληροφορίες για όλες τις αγορές τις οποίες ενδιαφερόμαστε να διεισδύσουμε. Η ΟΕΗ μας, η εμπορική και οικονομική ακόλουθη, κάνουν αναλύσεις, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν μελέτες από αυτές τις χώρες όπου μπορεί κάποιος να μπει, να διαβάσει και μάλιστα εξατομικευμένα μπορεί ο καθένας να μην βομβαρδίζεται από την πληροφορία που υπάρχει μέσα σε ένα τεράστιο site, αλλά να επιλέξει τις αγορές και τα αντικείμενα ή τους τομείς οικονομίας που τον ενδιαφέρουν και να έρχεται ένα εξατομικευμένο newsletter στο email του με την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.